Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από το Best. Αντίστροφα μετρούν πλέον οι εργαζόμενοι στο θεραπευτικό κέντρο Μέριμνα της Πάτρας για την έναρξη κινητοποιήσεων με αφετηρία την επόμενη Πέμπτη, οπότε και αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Όπως το προσωπικό ενημερώνει την τυπική κοινωνία, παραμένουν απλήρωτοι το τελευταίο δίμηνο τη στιγμή που μειώνεται δραματικά κάθε χρόνο την τελευταία δεκαετία η κρατική χρηματοδότηση για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος. Κινητοποίηση πρόκειται να πραγματοποιήσουν την 5η 13 Ιουλίου οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος Θεραπευτηρίου Παιδαγωγικού Κέντρου Ατόμων με Νοητική Στέρηση Μέριμνα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, οι οποίοι το απόγευμα της 5ης απέτησαν με παρέμβασή τους στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για την πληρωμή τους και για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος. Ένα Ίδρυμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, μια σημαντική δομή, γιατί από αυτό ωφελούνται περίπου στο 100 άτομα, 100 οικογένειες με άτομα με ανοητική στέρηση, με παιδιά, αμαία κτλ. Οπότε καταλαβαίνουμε αυτή η δομή είναι πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή μας. Προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το μεγάλο ζήτημα, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει ώστε να μην πληρώνονται οι εργαζόμενοι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι εργαζόμενοι έστω και ένας μήνας να μην έχουν πληρωθεί είναι υποχρεώσεις τόσο μεγάλες όσον αφορά την ενέργεια, θα πρέπει να πληρωθεί η ΔΕΗ, θα πρέπει να πληρωθούν δάνεια, να ζήσουν οικογένειες αυτές, οπότε και ένας μήνας είναι ένα τσουνάμι εναντίον αυτών των οικογενειών. Πριν τη συνεδρίαση, από την πλευρά της πλειοψηφίας της διοίκησης, αναφέρθηκε ότι οι εργαζόμενοι, αν και απλήρωτοι για όλο τον Ιούνιο, πρέπει να βάλουν πλάτη προκειμένου το Ίδρυμα να λειτουργήσει. Την ίδια ώρα, μόνο η περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης που έφτασε τα 200.000 ευρώ από το 2016 στα 100.000 ευρώ, χωρίς ποτέ αυτά τα χρήματα να αναπληρωθούν με ευθύνη την έως και σήμερα κυβερνήσεων, στη συνεδρίαση αναφέρθηκε ότι αυτή ήταν μόλις τα 115.000 ευρώ από το 2012 και αυτά πολλές φορές καθυστερούν και να καταβληθούν. Αποσπάσαμε την και ψηφίστηκε βέβαια έπειτα από πρόταση των μελών του Δήμου ότι θα σταματήσουν κάποιες άλλες πληρωμές έτσι ώστε να μπορέσουν να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και το μήνα αυτό που έχουν χάσει, το επίδομα δίας αλλά και το μήνα που έρχεται και επίσης αποφασίστηκε πάλι από την πρόταση που έκαναν τα μέλη του Δήμου που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Μέριμνας αλλά και με την συμπαράσταση του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας και του Κρατικού Συνδικάτου την επόμενη Πέμπτη να γίνει μεγάλη κινητοποίηση από όλους τους εργαζόμενους, τους γονείς, τις οικογένειες των παιδιών, το Εργατικό Κέντρο, το Κρατικό Συνδικάτο, όλους τους φορείς της πόλης που θα συμμετέχουν προς την περιφέρεια έτσι ώστε να διεκδικήσουμε τα χρήματα αυτά που πρέπει να δοθούν στη Μέριμνα, να μείνει ζωντανή η Μέριμνα, να μην απαξιωθεί άλλο, γιατί ο σκοπός τους αυτός είναι όχι μόνο για τη Μέριμνα, αλλά και για άλλα τέτοια ιδρύματα στην περιοχή μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, να απαξιωθούν και να περάσουν στα χέρια ιδιωτών. Ένας μήνας με απλήρωτους εργαζόμενους αποτελεί τσουνάμι προβλημάτων για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, σημειώνει ο Δημήτρης Μαρμούτας στην παρέμβασή του, καλώντας σε άμεσες κινητοποιήσεις, απαιτώντας άμεσα να καταβληθεί μισθοδοσία και να χρηματοδοτηθούν όλες οι παρόμοιες δομές με όλα τα αναγκαία ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών. Ανέδειξε ότι με την γενική κατάσταση που επικρατεί θα πρέπει να δίνονται επιπλέον χρηματοδοτήσεις από το κράτος, όχι αυτά να απαξιώνονται, να οδηγείται και η υγεία πρόνοια στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Το εργατικό κίνημα δεν πρόκειται να το επιτρέψει αυτό. Ο λαός της Πάτρας θα σταθεί απέναντι σε αυτό το σχέδιο, η Μέριμνα και όλα τα ιδρύματα της περιοχής μας που έχουν τέτοια που επιτελούν λειτουργήμα θα μείνουν ζωντανά και θα προχωρήσουν ακόμα πιο μπροστά. Επίσης να πούμε ότι μέχρι το 2012 τα χρήματα που έδινε στο Ίδρυμα το κράτος ήταν 300.000 ευρώ το χρόνο ανά εξάμηνο 150.000. Από το 2012 και μετά μέσα στο μνημόνια τα χρήματα αυτά είναι γύρω στις 100.000. Καμία κυβέρνηση, όποια και αν ήταν αυτή, όπως και να ήθελε να ονοματιστεί από μόνη της, δεν έκανε κάτι να το διορθώσει αυτό. Και έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση και με την αύξηση του ρεύματος, με το πετρέλαιο, γιατί μεταφέρουν τα παιδιά με αυτοκίνητα δικά τους. Έχουν βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και κανένας δεν έκανε κάτι αυτό. Επίσης, να πούμε ότι εδώ και 6 μήνες έχει ζητήσει από την περιφέρεια έκτακτη επιχορήγηση 50.000 ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και να πληρώσει τους εργαζόμενους. Εδώ και 6 μήνες όμως το Ίδρυμα δεν έχει πάρει καμία απάντηση από κανέναν. Στο πλευρό της βρέθηκαν οι διοικήσεις του Εργατικού Κέντρου Πάτρας
με επικεφαλή στον πρόεδρο Δημήτρη Μαρμούτα, όπως και του κλαδικού συνδικάτου εργαζομένου στη ιδιωτική υγεία, με επικεφαλή την πρόεδρο Άννα Πελεκούδα. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας μαζί με το κλαδικό συνδικάτο των εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία της περιοχής μας βρεθήκαμε χθες το απόγευμα στο Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε στη Μέρινα, έτσι ώστε για να λύσουμε το μεγάλο ζήτημα, το ότι οι εργαζόμενοι είναι απληρωτοί εδώ και ένα μήνα και επίσης ότι δεν υπάρχει κάποια δέσμευση από την πλευρά της διοίκησης ότι θα πληρωθούν το επόμενο διάστημα. Επίσης και τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα εξαιτίας της απαξίωσης από όλες τις κυβερνήσεις όσον αφορά και το οικονομικό κομμάτι, τις χορηγήσεις που δίνονται από τράπεζα. Έτοιμοι δηλώνουν έμποροι και καταναλωτές για την πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων του 2023 από την προσεχή Δευτέρα, ώστε να κινηθεί η τοπική αγορά, έστω και εν μέσω καλοκαιριού, αφού το προηγούμενο χρονικό διάστημα τα προϊόντα τους παρέμειναν αδιάθετα στα ράφια. Ωστόσο, δηλώνει ο εμπορικός κόσμος αντίθετος και πάλι στο άνοιγμα της αγοράς την μεθεπόμενη Κυριακή, ως πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, τονίζοντας ότι δεν λείπουν ημέρες, αλλά χρήματα από τους καταναλωτές για να ψωνίσουν. Ξεκινούν στις 10 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως στις 31 Αυγούστου. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177 του 2013, οι θερινές εκπτώσεις του έτους 2023 θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα 10 Ιουλίου έως και την Πέμπτη 31 Αυγούστου. Οι καταναλωτές θα πρέπει να κάνουν πρώτα μια έρευνα αγοράς, ώστε να βγουν κερδισμένοι από τις όποιες αγορές τους. Να έχουμε αυλαία των εκπτώσεων από Δευτέρα πλέον. Τα μαγαζιά είναι έτοιμα, έχουν ποικιλία, έχουν αυθονία προϊόντων, γιατί όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα δεν πουλήθηκε σχεδόν τίποτα λόγω της μακράς προεκλογικής περίοδου. Και έχουμε και περιμένουμε, μάλλον έχουμε μεγάλες προσδοκίες και περιμένουμε να αποκτήσουμε την πολυπόθητη ρευστότητα να μας επιτρέψει να προχωρήσουμε. Κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων επιβάλλεται προσοχή από τους καταστηματάρχες ώστε να αναγράφουν πρώτα απ' όλα την παλιά και τη νέα τιμή των προϊόντων και κατόπιν γενικευμένο ποσοστό έκπτωσης, ενώ ελπίδα όλων είναι να υπάρξει αναθέρμανση της αγοραστικής κίνησης μιας και η τοπική αγορά δεν κινήθηκε λόγω της διπλής εκλογικής αναμέτρησης. Συνιστούμε στους καταναλωτές να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να γράφουν, πρέπει, είναι υποχρεωμένοι και οι καταστηματάρχες να γράφουν δύο τιμές ή γενικότερα να έχουν ομαδοποιήσει κάποια προϊόντα να υπάρχει επάνω το ποσοστό που ισχύει για όλα αυτά τα προϊόντα. Βλέπουμε ότι η αγορά ξεκίνησε. Ήδη υπάρχει μια δυναμική στην αγορά, υπάρχει κινητικότητα, ρωτάει ο κόσμος, ρωτάει όμως και ξαναρωτάει. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και στο διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα. Περιμένουμε όμως και εμείς πάρα πολλά πράγματα και να μην ξεχνάνε πάντα οι καταναλωτές να στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις. Είναι προς όφελος όλων μας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του νόμου 4177 του 2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή 16 Ιουλίου 2023. Υπενθυμίζεται ότι το πλαίσιο ωραρίου για την συγκεκριμένη Κυριακή καθορίζεται από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κάτι με το οποίο διαφωνούν κάθετα οι έμποροι. Έχουμε και την πρώτη Κυριακή μετά τις επίσημη των εκπτώσεων. Εκεί είμαστε κάθετα αντίθετοι και ειδικά το καλοκαίρι ούτε καν υπάρχει κάποιο αγοραστικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος φεύγει, πάει στην παραλία από το πρωί, απολαμβάνει την οικογένειά του, απολαμβάνει το μπάνιο του και δεν δίνει καμία σημασία για τις αγορές. Άλλωστε έχει όλη την εβδομάδα, το ωράριο είναι τόσο μεγάλο, το οποίο επιτρέπει σε άπαντες να βρουν κάποιο χρονικό διάστημα, να κατέβουν και να κάνουν απολαυστικά πλέον τις αγορές τους και ταυτόχρονα οικονομικά. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την Κυριακή και νομίζω το τηρεί περίπου το 95% των καταστημάτων της πόλης μας. Επίσης, οι έμποροι προσκαλούν τους καταναλωτές να επισκεφθούν τα τοπικά καταστήματα για τις αγορές τους και να επωφεληθούν από ποιοτικά προϊόντα σε ασύγκριτα χαμηλές τιμές, καλώντας τους να γυρίσουν την πλάτη στις πολυεθνικές. Επιστρέφουν από αύριο το πρωί τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου της Πάτρας στον νότιο κλάδο, έπειτα από σχεδόν ένα μήνα διακοπής. Τα δρομολόγια από Άγιο Ανδρέα προς Καμίνια και από Άγιο Ανδρέα προς κάτω Αχαΐα και αντίστροφα εξυπηρετούνται από τις 12 Ιουνίου μέχρι και σήμερα μόνο με ένα λεωφορείο.
Μαζί μας ο Σωτήρης Παπανδρέου. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Σχεδόν συμπληρώσαμε ένα μήνα. Ναι, κοντεύουμε ένα μήνα, παρακάτι μέρες, αλλά εγώ δεν παίρνω όρκο αν θα ξεκινήσουν αύριο τα δρομολόγια, χαριτολογώντας βέβαια, γιατί χθες είχε ανακοινωθεί το απόγευμα από την Hellenic Train ότι τα δρομολόγια θα ξεκινούσαν σήμερα το πρωί, αλλά αργά-αργά το βράδυ αλλάχθηκαν οι ημερομηνίες, μετατέθηκαν κατά ένα 24ωρο και πάμε για αύριο το πρωί. Οπότε, ας ελπίσουμε να μην, δούμε άλλες αλλαγές και να προχωρήσει κανονικά στην επαναλειτουργία ο προαστιακός στον νότιο κλάδο. Προφανώς προέκυψαν ζητήματα μάλλον με το προσωπικό, αυτή είναι η πιο λογική εξήγηση, γιατί υπήρξε ανακοίνωση της τελευταίας στιγμής και μάλλον θα αναζητεί το κάποια λύση μάλλον διευθέτησης με το προσωπικό που λειτουργεί τους σειρμούς. Το γεγονός είναι πάντως ότι σχεδόν μετά από ένα μήνα ξεκίνανε πάλι τα δρομολόγια. Θα θυμίσουμε εδώ την προηγούμενη Παρασκευή συγκάλεσε σύσκεψη στο Υπουργείο Μεταφορών η νέα Υφυπουργός Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου, η αρχαία Υφυπουργός Μεταφορών. Κάλεσε εκεί στο γραφείο της όλους τους εκπροσώπους από τον ΟΣΕ, την Hellenic Train, την ΓΕΟΣΕ, όλους δηλαδή που εμπλέκονται στη λειτουργία του προαστιακού στην Πάτρα, για να τους ζητήσει εξηγήσεις τι συμβαίνει επιτέλους με το τρένο. Θυμίζω από τις 12 Ιουνίου εκτός λειτουργίας τα δρομολόγια από Άγιο Ανδρέα μέχρι κάτω Αχαΐα. Η επίσημη εξήγηση που είχε δώσει η εταιρεία ήταν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη γραμμή, κάποια σημεία στα γεωμετρικά στοιχεία της σιδηροδρομικής γραμμής, κάτι συμβαίνει και έχει στρεβλώσει η γραμμή μάλλον, με αποτέλεσμα να προκαλούνται φθορές στους τροχούς των σειρμών και γι' αυτό η Hellenic Train, που είναι υπεύθυνη για να διαχειρίζεται τους σειρμούς, θεωρήσε ότι μάλλον δεν θα έπρεπε να προηγηθεί η επισκευή των σιδηροτροχιών. Θα δούμε αν υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα. Από τον ΟΣΕ διαψεύδεται πάντως, όχι επίσημα, αλλά ανεπίσημα από τους τεχνικούς του ΕΔΟ κλιμακίου, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις σιδηροτροχές και ήταν απορίως άξιο πώς όλο αυτό το διάστημα παρέμενε το τρένο χωρίς λειτουργία όλη αυτή η γραμμή, με τον κόσμο φυσικά να ψάχνει άλλους τρόπους να μετακινηθεί, όσοι τουλάχιστον δεν έπαιρναν το λεωφορείο που είχε δρομολογήσει η Hellenic Train στη διαδρομή από την Κάτω Αχαΐα στην Πάτρα. Τέλος πάντων, να ελπίσουμε ότι θα κυλήσουν ομαλά τα πράγματα για την καλοκαιρινή περίοδο, γιατί καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνα, ότι ο προαστιακός... Ξεκινήσουν και οι άδειες των εργαζομένων, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Σωστά. Ίσως έχουμε προβλήματα και με τις γραμμές. Από εβδομάδα, ήδη από σήμερα, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Ο κόσμος θα αρχίσει να αναζητά κοντινές αποδράσεις στις παραλίες που είναι πέριξη της Πάτρας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο προαστιακός θα έχει αυξημένη κίνηση στα δρομολόγια του και στις πληρότητές του. Και σίγουρα το θέμα θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι της Hellenic Train με πολύ πιο ζεστό τρόπο, την εύρυθμη λειτουργία δηλαδή του τρένου, γιατί και στο βόρειο κλάδο δεν είναι ότι πάνε καλύτερα τα πράγματα εκεί. Καθημερινά, όποιοι παρακολουθούν τη σχετική εφαρμογή της Hellenic Train με τα δρομολόγια, βλέπουν κάθε πρωί ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Σήμερα πρωί-πρωί η εταιρεία ειδοποίησε τους χρήστες ότι θα έχουμε καθυστερήσεις όλη την ημέρα. Και καταλαβαίνεις ότι αυτή η κατάσταση αντιμετωπίζεται και σχολιάζεται δεόντως και από τους χρήστες του προαστιακού, από τους. Από όσους ταξιδεύουν με αυτό το μέσο, άλλος εκφράζοντας μεγάλη διαμαρτυρία, άλλοι χλεβάζοντας την εταιρεία και άλλοι βέβαια καλώντας τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ελπίζουμε, όπως είπαμε, και περιμένοντας βέβαια και το μεγάλο έργο της τεχνικής αναβάθμισης τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να δώσει τουλάχιστον κάποια λύση ριζική σε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα τον προαστιακό της Πάτρας. Για να δούμε, Σωτήρη, αν το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετηθεί πλέον απρόσκοπτα ή όχι. Παραμένει μαζί μας, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Στο στόχαστρο βρίσκεται το τελευταίο χρονικό διάστημα το γαλλικό υποπροξενείο στην Πάτρα, όπου σήμερα τα ξημερώματα ομάδα 15 κουκουλοφόρων επιτέθηκε με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που συμβαίνουν στη Γαλλία με εμπογές και πυροσβεστήρες, τόσο στο κτίριο, όσο όμως και στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Μέχρι στιγμής οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών δεν έχουν αποφέρει καρπούς. Σκηνικό μεγάλης έντασης διαδραματίστηκε μια περίπου ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Πάτρας και ειδικότερα στην Οδό Πατρέως. Ομάδα περίπου 15 κουκουλοφόρων επιτέθηκε στο γαλλικό υποπροξενείο με αφορμή τα τελευταία γεγονότα που συμβαίνουν στη Γαλλία, με μπογιές και πυροσβεστήρες τόσο στο κτίριο όσο και στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Δεν δίστασαν μάλιστα να ξεφερδονήσουν ακόμα και μπουκάλια στους αστυνομικούς, οι οποίοι αντιμετώπισαν την επίθεση με απόλυτη ψυχραιμία, έτσι ώστε να μην κλιμακωθεί η κατάσταση. Οι κουκουλοφόροι, εκτός από το κτίριο, προκάλεσαν ζημιές και σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια αποχώρησαν. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διοικητικών αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Εν τω μεταξύ, με αφορμή τα επεισόδια στη Γαλλία, μετά την ψυχρό δολοφονία του 17χρονου Ναέλ το βράδυ της 3ης 27 Ιουνίου από τη γαλλική αστυνομία την περασμένη Δευτέρα, ομάδα ανεξουσιαστών στην Πάτρα κατευθύνθηκε στο γαλλικό προξενείο και κατήγγειλε τη στιγμή κρατική δολοφονία του 17χρονου αφρικανικής καταγωγής, μαθητή και εργαζόμενου διανομέα, καθώς και τη δολοφονία ενός ακόμα 19χρονου από τις δυνάμεις καταστολής της κυβέρνησης Μακρόν. Όπως υποστήριξαν, οι κρατικές δολοφονίες δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Δεκάδες είναι δολοφονίες από τη γαλλική αστυνομία τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά το 2017, όταν νομοθετήθηκε η χρήση όπλων από τις δυνάμεις καταστολής. Αυτή είναι η αντίδραση ενός δολοφονικού συστήματος που αφαιρεί δικαιώματα, χτυπάει διαδηλωτές και απεργούς και δολοφονεί την νεολαία, επιστρατεύοντας την καταστολή απέναντι στους αγώνες του γαλλικού λαού που κορυφώθηκαν την άνοιξη με το μεγαλειώδες κίνημα για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις. Επίσης, σημείωσαν ότι η δολοφονία του 17χρονου Ναέλ δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, όπως έτρεξαν να δηλώσουν όλα τα γαλλικά αστικά κόμματα με μπροστάρι τον Λουδοβίκο Μακρόν. Μόνο το 2022, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη γαλλική αστυνομία μετά από ελέγχους παραβάσεων τροχέας. Οι δολοφονίες αυξήθηκαν μετά το 2017, όταν επεκτάθηκε το νομικό πλαίσιο για να επιτρέπεται η χρήση όπλου από τους αστυνομικούς. Στους αγώνες του γαλλικού λαού, κίτρινα γυλαίκα κινητοποιήσει ενάντια στη λογοκρισία, τη διάλυση της υγείας και τις απεργίες που κορυφώθηκαν με το μεγαλειώδες κίνημα ενάντια στο συνταξιδοτικό, τα αστικά επιτελεία γίνονται όλο και πιο δολοφονικά. Ατζέντα τους είναι το κλίμα τρομοκρατίας, η οικοδόμηση ενός μαύρου κράτους έκτακτης ανάγκης. Αν και ο πληθυρισμός υποχώρησε κάτω από το 2% τον περασμένο μήνα, οι τιμές των τροφίμων αντίθετα όχι μόνο δεν μειώθηκαν, αλλά εκτοξεύστηκαν στο 12,2%. Πάμε να δούμε τον συνάδελφο Δημήτρη Χωρίτο για να μιλήσουμε για αυτή την κερδοσκοπική τάση. Δημήτρη, καλησπέρα. Παντού υπάρχουν αυξήσεις, η Ελλάδα όμως έχει χτυπήσει κόκκινο. Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν, Κωνσταντίνα, σχήμα οξύμορο. Δεν γίνεται ο πληθωρισμός να έχει πέσει κάτω από 2% όπως προείπες και συγκεκριμένα στο 1,8 το μήνα Ιούνιο. Το Μάιο ήταν στο 2,8 να υπενθυμίσω. Άρα μιλάμε για μια αξιοσημείωτη πτώση του πληθωρισμού και την ίδια στιγμή τα τρόφιμα, ιδιαιτέρως δηλαδή τα βασικά να αυξάνονται περαιτέρω. Σε σχέση με πέρυσι τον Ιούνιο έχουμε μια συνολική αύξηση της τάξης του 12,2% και σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα έχουμε ένα συν 2,1%. Τι βλέπουμε δηλαδή εδώ? Μια άμετρη και ανέσχυτη κερδοσκοπία των πολυεθνικών, οι οποίες ουσιαστικά, για να χρησιμοποιήσουμε έναν σύγχρονο όρο, τι κάνουν? Υιοθετούν την οικονομική πολιτική αυτή που λέμε υπερπληθωρισμός της απληστείας. Οι πολυεθνικές αύξησαν πέρυσι τις τιμές των προϊόντων, όχι μόνο των βασικών αγαθών διατροφής αλλά και των φαρμακευτικών και άλλων, λόγω της γνωστής ενεργειακής κρίσης και ενός παγκόσμιου υπερπληθωρισμού στον απόϊχο της πανδημίας. Τα κέρδη τους, θέλοντας να τα διατηρήσουν, τι απλό έκαναν οι πολυεθνικές, ξέροντας ότι αυξήθηκε το κόστος παραγωγής κυρίως λόγω ενεργειακής κρίσης, αύξησαν τις τιμές των προϊόντων, αλλά τις αύξησαν τόσο που αύξησαν και τα κέρδη τους. Με συνέπεια, να βογκά κυριολεκτικά όχι μόνο ο ελληνικός λαός, να αγκομαχά σε ό,τι αφορά το να αποκτήσει, το να αγοράσει βασικά είδη, αλλά και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λίγο περισσότερο, διότι εδώ ξεσαλώνουν εντός της χώρας οι πολυεθνικές, οι τιμές που διαμορφώνονται είναι σχεδόν αυθαίρετες. Δεν υφίσταται. Δημήτρη, γιατί στην Ελλάδα λες ότι ξεσαλώνουν και στις άλλες χώρες όχι? Θέλουμε ή δεν θέλουμε να παρεύουμε? Και κυρίως μπορούμε να πάρουμε μέτρα ως κυβέρνηση, ως κράτος, ως υπουργεία? Ή τελικά θα αφήσουμε τους καταναλωτές στο έλεος? Εδώ θα θυμίσω ή θα παραφράσω σαφέστερα του πρώην Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, του Σόιμπλε, τον ξέρουμε άπαντες καλά από τα χρόνια των μνημονίων. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε, που έλεγε και ο Σόιμπλε, παραφράζοντάς τον τρόπον κοινά. Τι έχει συμβεί?
την οικονομική πολιτική σε παγκόσμια κλίμακα, τη χαράσουν αυστηρώς οι πολυεθνικές και έρχονται εξωπίσω οι κυβερνήσεις, ούτως ώστε να λάβουν μέτρα ανακούφισης του λαού και ό,τι μπορέσουν να κάνουν, μήπως μειωθούν τα προϊόντα. Εξού και το Market Pass θα διατηρηθεί ως μέτρο, ας πούμε, ενίσχυσης των νοικοκυριών. Γιατί για 30-50 ευρώ το μήνα, το δίμηνο, το τρίμηνο. Δεν επαρκούν αυτά φυσικά. Είναι και μέτρο κοροϊδίας ουσιαστικά, το λένε και οι καταναλωτές, έτσι. Έτσι ακριβώς, αλλά από το να μην έχεις και τίποτα, κάτι είναι και αυτό. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε όμως ότι όσα μέτρα και να ληφθούν από την κυβέρνηση, αν συνεχίσουν αυτές τις κερδοσκοπικές τάσεις οι πολυεθνικές, οι τιμές των βασικών αγαθών και των φαρμακευτικών προϊόντων, επιμένω εδώ διότι άπαντες είμαστε συχνοί πελάτες των φαρμακείων για ευνόητους λόγους, αντιλαμβανόμεθα ότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός θα συρρυκνωθεί περαιτέρω και σε λίγο πολύ δύσκολα κάποιες οικογένειες θα τρώνε, θα πρέπει να πηγαίνουν στους δήμους, στις περιφέρειες, στα κρατικά συσίτια και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι κάπως κάτι πρέπει να γίνει εν πάση περιπτώσει και όχι μόνο σε πανελλαδικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο να φρενάρουν αυτή την άμετρη κερδοσκοπία. Είναι αδιανόητο ο πληθωρισμός να βρίσκεται σε ιστορικό πλέον χαμηλό έναντι με πέρυσι, δηλαδή στο 1,8% και τα προϊόντα όχι μόνο να αυξάνονται, να αυξάνονται ηλικιωδώς, δίχως όμως να υπάρχει κάποιο απτό πρόβλημα στην παραγωγή, στη βιομηχανία, στην ενέργεια. Ήδη βλέπουμε τις μειώσεις και στο ηλεκτρικό ρεύμα σε παγκόσμια κλίμακα και στο φυσικό αέριο. Από πού προκύπτουν οι αυξήσεις στα προϊόντα? Πάντως μάλλον εμείς κάτι δεν κάνουμε καλά σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί ακόμα και τα ελληνικά προϊόντα που πάνε στην Ιταλία ή σε άλλες χώρες που έχουν και τα μεταφορικά είναι φθηνότερα από ό,τι πολλούνται στην Ελλάδα που κατασκευάζονται. Άρα κάπου, κάπου εμείς δεν λειτουργούμε σωστά. Ένας από τους τομείς που υπολειτουργεί η Ελλάδα είναι ο κρατικός ελεγκτικός μηχανισμός. Βλέπουμε πόσο αδύνατος είναι και τροποντινά δεν επηρεάζει καθόλου τους απανταχού κερδοσκόπους, δηλαδή τις πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Να σε καλά, Κωνσταντίνα. Όπως ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφει ο πληθωρισμός Ιουνίου. Ωστόσο, στα σούπερ μάρκετ τα φρούτα εποχής είναι πλέον απλησίαστα και όχι μόνο. Για το τι επικρατεί με τις τιμές, θα μιλήσουμε τώρα με τον Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη, από μακριά και αγαπημένη, έτσι, με πολλά είδη. Τι να σου πω τώρα, να σου δώσω μερικές τιμές, θα καταλάβεις. Σημερινές τιμές. Βέβαια δεν είναι οι χαμηλότερες, θα λέγαμε ότι είναι οι ανώτερες που εντοπίσαμε στα σούπερ μάρκετ. Παρ' όλα αυτά είναι φρούτα εποχής και τα οποία πολλούνται κατά κόρον αυτή την περίοδο. Ροδάκινα, μεγάλου συνεταιρισμού της Κοζάνης, σε πανελλαδική αλυσίδα σούπερ μάρκετ, 3 και 40 ευρώ το κιλό. Βερίκοκα από την Κορινθία, 4 και 29 ευρώ το κιλό. Θέλουμε κάρτες δηλαδή εξωτικές να το αγοράσουμε. Από άλλες περιοχές 3 και 59, επίσης βερίκοκα από άλλη περιοχή της Ελλάδος. Βανίλιες, 3 και 29 το κιλό. Αυτές τις τιμές, βέβαια δεν σου λέω για τα κεράσα, τα κεράσα πολλούνται 5,80 με 6 ευρώ και. Και μάλιστα αυτή την περίοδο είναι στα χαμηλά τους οι τιμές στα κεράσια, γιατί όσοι έψαχναν πριν από ένα μήνα περίπου να πάρουν τα πρώιμα, θα έβλεπαν κάτι τιμές που σίγουρα ήταν εντελώς απαγορευτικές και είδος πολυτελείας, φτάνανε τιμές 15 και 20 ευρώ το κιλό είχαμε μάθει. Βέβαια, κατά κάποιο τρόπο θα λέγει κανείς ότι λόγω και των καιρικών συνθήκων η παραγωγή έχει εξαλειφθεί σχεδόν από τις περιοχές που ήταν παραγωγές περιοχές κερασιού, κυρίως στην πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας, και αυτό συμβαίνει και το τελευταίο διάστημα. Επίσης να πούμε ότι επιμένουν οι υψηλές τιμές στα καρπούζια και στα πεπόνια. Ειδικά στα πεπόνια σήμερα μάθαμε ότι πήραν ανατίμηση πάνω από 1 ευρώ το κιλό. Τα καρπούζια πιο χαμηλότερα σε πιο λογικές τιμές, από 60 λεπτά και πάνω. Η χαμηλότερη τιμή είναι 60 λεπτά. Αλλά γενικώς θα λέγαμε, Κωνσταντίνα, ότι επικρατεί μια πάρα πολύ αρνητική κατάσταση στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη στις λαϊκές αγορές, μας μετέφεραν και έμποροι και παραγωγοί. Εκεί είναι πιο λογικές οι τιμές σίγουρα.
σημερινές τιμές, νεκταρίνια και ροδάκινα στο 1,5 ευρώ το κιλό, λογικά θα λέγαμε για την περίοδο, τα κεράσια 3-5 ευρώ το κιλό, υψηλά αλλά προς το φθηνότερο αυτά τα είδη, και τα καρπούζια από 60-80 λεπτά το κιλό, και όπως είπα νωρίτερα τα πεπόνια και αυτά πήραν σήμερα μία ανατίμηση λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Είχαμε πολλές βροχοπτώσεις μέσα στον Ιούνιο, ακόμα και χαλάζει σε πάρα πολλές αγροτικές περιοχές, με αποτέλεσμα να έχουν καταστραφεί ολόκληρες καλλιέργειες. Τις επιπτώσεις, όπως μας έλεγαν σήμερα Κωνσταντίνα Παραγωγή, δεν τις έχουμε δει ακόμα σε πλήρες μέγεθος. Για παράδειγμα, η πατάτα τρυπόλεως, την οποία περιμένουμε πάντα, βγαίνει κάθε Αύγουστο και καλύπτει σημαντικό μέλος της κατανάλωσης. Φέτος δεν ξέρω αν θα τη δούμε. Κανείς δεν εγγυάται ότι θα δούμε πατάτα τρυπόλεως, γιατί πολύ απλά έχει καταστραφεί όλη η παραγωγή από το χαλάζι που πέρασε το προηγούμενο διάστημα από όλες αυτές τις περιοχές που καλλιεργείται, αυτό το συγκεκριμένο οπωροκυπευτικό. Λέγεται ότι το 80% της παραγωγής έχει καταστραφεί και στα καρπούζια. Η παραγωγή στον Κάμπο, στην Ηλία, στη Δυτική Αχαΐα, τονίζουν ότι τα πετάνε τα περισσότερα καρπούζια, έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές. Και βέβαια αντίστοιχες ζημιές έχουν προκληθεί και στην καλλιέργεια της φράουλας. Βέβαια είναι λίγο εκτός εποχής τώρα η φράουλα, αλλά από ό,τι μας είπαν, πολλοί παραγωγοί αναγκάστηκαν να τεθούν εκτός εμπορίου, γιατί οι ποσότητες που είχαν διαθέσιμες ήταν πάρα πολύ μικρές και δεν εμπορεύονται από τους μεγάλους χονδρέμπορους. Είναι μπροστά μας ακόμα, από όσους μας μετέφεραν σήμερα, η παραγωγή των λαϊκών αγορών, οι επιπτώσεις της μεγάλης κακοκαιρίας που σίγουρα έπληξε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της καλλιέργειας. Και αντίστοιχα σημάδια αναμένεται να τα δούμε το προσεχές διάστημα και σε άλλες καλλιέργειες. Πάμε αργότερα στις αμπελοκαλλιέργειες, στο σταφύλι, στην εποχή του τρίγου, τον Αύγουστο, και εκεί υπάρχει μεγάλη ζημιά από το χαλάζι. Και ακόμα πιο αργότερα, στην περίοδο του χειμώνα, με την παραγωγή της ελιάς που έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Δεν θυμίζει σε τίποτα από ό,τι μας λένε καλλιεργητές ελιάς την περσινή παραγωγή, που ήταν από τις καλύτερες των τελευταίων δεκαετιών. Τσιμπημένη πάντως πέρυσι. Ναι, και μιλάμε για επίπεδο παραγωγής, ποσότητες δηλαδή ελαιολάδου και ελιάς. Η φετινή παραγωγή, μας λένε, δεν θα θυμίζει σε τίποτα την περσινή. Έχουν υπάρξει πολύ μεγάλες ζημιές σε όλες τις καλλιέργειες και στη δική μας περιοχή, αλλά και παντού και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Οπότε αν ανέβηκε πέρυσι το λάδι αρκετά, φανταζόμαστε φέτος που θα φτάσει. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα σίγουρα. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ειδοποιητήρια στέλνει η ΑΕΔΕ στις 18 Ιουλίου σε οφειλέτες στις εφορίες και του ΕΦΚΑ για να ρυθμίσουν τα χρέη τους έως την 1η Αυγούστου, ξεκαθαρίζοντας πως σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, ελπίζοντας πως μπροστά στην κοινωνική κατακραυγή θα σπεύσουν να καταβάλουν το αφιλόμενα, ένα μέτρο που είχε και στο παρελθόν εφαρμοστεί χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Ιδιαίτερα θερμός προβλέπεται ο Ιούλιος για τους μεγαλοφιλέτες του Δημοσίου σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Βάσει του σχεδιασμού της ΑΑΔΕ, στις 18 του τρέχοντος μηνός θα λάβουν νέο τελεσίγραφο προκειμένου να τακτοποιήσουν τα χρέη τους, διότι στη διαφορετική περίπτωση θα δουν τα ονόματά τους να φιγουράρουν στη μαύρη λίστα των φοροφυγάδων που θα δημοσιοποιηθεί στις 4 Αυγούστου. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, εντός των ημερών πρόκειται να τρέξει ένα πρόγραμμα για τους οφειλέτες οι οποίοι έχουν πάνω από 2 χρόνια να καταβάλουν τις οφειλές, και για οφειλές είτε στην εφορία είτε στα ασφαλιστικά ταμεία πάνω από 150.000 η ΑΔΕ θα προχωρήσει σε δημοσίευση των ονομάτων. Δίνει μια δυνατότητα 15 ημερών, συγκεκριμένα μέχρι 1η Αυγούστου του 2023, προκειμένου αυτοί οι οφειλέτες που έχουν οφειλές πάνω από 150.000 να μπορέσουν να πληρώσουν. Το μήνυμα από την εφορία θα λάβουν όλοι οι οφειλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ, οι οποίοι θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου 2 εβδομάδες για να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Όλοι αυτοί θα κληθούν να αξιοποιήσουν τις ρυθμίσεις που είναι ανοιχτές ως τις 31 Ιουλίου, γεγονός άλλωστε που οδήγησε και στην αναβολή της δημοσίευσης της λίστας των μεγαλοφιλετών που επρόκειτο να γίνει γνωστή στο τέλος Ιουνίου. Εάν προβούν σε αυτή την ενέργεια, να πληρώσουν δηλαδή για να μην δημοσιευθούν τα ονόματά τους, θα πρέπει να συνεννοηθούν ή με το ΚΑΟ, αν πρόκειται για ασφαλιστικές εισφορές, ή με την εφορία, προκειμένου να λάβουν έναν κωδικό RF, προκειμένου να δει άμεσα η εφορία και το ΚΑΟ την πληρωμή, ούτως ώστε να αποφύγουν τη δημοσίευση των ονομάτων.
Παράλληλα, με τις πιέσεις που ασκούνται, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών δεν παραβλέπει την απροθυμία των μεγάλων οφειλετών να μπουν στις ρυθμίσεις και εξετάζει παρεμβάσεις και νέα κίνητρα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους σε αυτές. Στελέχη του Υπουργείου δεν αποκλίνουν να υπάρξει νέα κοινή ρυθμίση για χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία υπό την προϋπόθεση ότι θα ανάψει πράσινο φως από τους δανειστές. Αυτό πρέπει να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά και στο παρελθόν έχει επιχειρηθεί πάλι η δημοσίευση ονομάτων χωρίς να υπάρχουν να πω θετικά αποτελέσματα. Οι οφειλές αυτές έχουν παγιωθεί. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εντάσσονται βεβαίως αυτοί οι οποίοι για κάποιο λόγο έχουν κάνει ρύθμιση ή υπάρχει κάποια συγκεκριμένη δικαστική απόφαση, αποθανόντες, ανήλικα τέκνα που είχαν οφειλές. Αυτή η ενέργεια βέβαια της ΑΔΕ πρέπει να πούμε ότι προέρχεται κατόπιν και παρένεσης της Κομισιόν για να μην υπάρξει νέα ευνοϊκή ρύθμιση. Θυμίζω ότι υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις των 36 και 72 δόσεων και των 100 που αναβίωσαν, οι οποίες βέβαια παρουσιάζουν μικρό ενδιαφέρον. Η παρέναση λοιπόν από την Κομισιόν είναι να μην προχωρήσουν σε νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις, άρα θα πρέπει οι οφειλέτες να μην περιμένουν κάτι πιο ευνοϊκότερο από τα ήδη υπάρχοντα. Πληθώρα εξελίξεων έχουμε σε οικονομικό επίπεδο, αφού από σήμερα για κάποια ζητήματα ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, ενώ έχουμε και αλλαγές σε μεταβιβάσεις και βεβαιώσεις. Μαζί μας, για να ενημερωθούμε όλοι αναλυτικά, ο φοροτεχνικός Δημήτρης Μπόκαρης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε δηλώσεις Ε9. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 1909-23 σχετικά με τη δημιουργία υποβολής ψηφιακή δήλωση Ε9 μέσω της εφαρμογής του MyProperty. Τώρα, με το που θα γίνεται κάποια μεταβίβαση μέσω της εφαρμογής αυτής του MyProperty, θα ενημερώνεται και αυτόματα το Ε9, τόσο στον αγοραστή όσο και στον πολιτή. Οπότε δεν θα χρειάζεται ο αγοραστής ο καινούργιος ή ο πολιτής να πηγαίνει από το λογιστή του να κάνει διαγραφή ή προστή και κινή του, μιας και θα υπάρχει αυτόματα μέσα στο Ε9 το καινούργιο κινητό. Δημήτρη, χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και επίσημα αυτό που είχε γίνει γνωστό, έκπτωση 10% για ασφαλισμένα ακίνητα όσον αφορά στον έμφυα. Πλέον όσοι θα ασφαλίσουν το ακίνητό τους θα έχουν έκπτωση 10% μόνο για το ακίνητο που θα έχουν ασφαλίσει, όχι για όλα τα ακίνητα. Εκτός αν ασφαλίσουν όλα τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους. Από τη στιγμή λοιπόν που θα ασφαλιστεί το ακίνητο αυτό, θα υπάρχει ένα συνδικός κωδικός μέσα στο Ε9, όπου θα δείχνει ότι είναι ασφαλισμένο, το οποίο θα γίνεται και διασταύρωση με την ασφαλιστική εταιρεία για να παίρνει την έκπτωση του 10%. Και προχωράμε σε έκπτωση βεβαιώσεων Μητρώου για πολίτες και επιχειρήσεις ψηφιακά και μάλιστα από σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Ουσιαστικά από χθες, αλλά τυπικά από σήμερα, μπορούμε να βγάλουμε τις οποιασδήποτε βεβαιώσεις μέσα από το τάξη, τόσο για τις δόσεις και τα φυσικά πρόσωπα, όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Βεβαιώσεις αυτές οι οποίες βγαίνανε και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά επειδή δεν υπήρχε ψηφιακή υπογραφή, πολλές υπηρεσίες του δημοσίου δεν τις δεχόσατε. Τώρα με την ψηφιακή υπογραφή του τάξης, της ανεξάρτητης αρχής, είναι υποχρεωμένη η πάση φύσης υπηρεσία, είτε δημόσια είτε ιδιωτική, είτε δημόσια ιδιωτικού δικαίου, να δέχεται αυτές τις βεβαιώσεις και να εξυπηρετεί τον φορολογούμενο. Σιγά σιγά τα πάντα ψηφοποιούνται και θα μπορούν οι φορολογούμενοι να κάνουν τις δουλειές αυτές που πρέπει να κάνουν. Και να περάσουμε στη νέα γενιά. Πώς θα χρησιμοποιούνται, γιατί είναι πολλές οι ερωτήσεις, πώς θα χρησιμοποιείται το βάουτσερ των 150 ευρώ για τους νέους, που ανακοινώθηκε επίσης εχθές. Αυτό το Youth Pass είναι το παλιό Freedom Pass που έρχεται για να μείνει. Το βάουτσερ των 150 ευρώ για τους νέους, που είναι ένα από τα τρία μέτρα που εξελίσσεται η κυβέρνηση. Δικαιούχοι αυτού του ΠΑΣ θα είναι κάθε χρόνο οι νέοι που συμπληρώνουν την ηλικία των 18 και 19 ετών, οι οποίοι υπολογίζονται σε 200.000 ευρώ ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι το δημοσιονομικό κόστος για το μέτρο αυτό θα είναι περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Το Youth Pass θα εκδίδεται μέσω αίτησης που θα υποβάλλεται ψηφιακά μέσα από το voucher.gov.gr και οι δικαιούχοι θα μπαίνουν στην πλατφόρμα με κωδικούς τάξης. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν ήδη αφημί. Εννοείται ότι
θα έχουν ήδη αφημί, γιατί με το που γίνονται 18 ετών θα πρέπει να βγάλουν αφημί για να μπορέσουν να δώσουν και τις πανελλήνιες. Μάλιστα. Και τέλος είναι οι φοιτητές, όπου ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για το επίδομα των 2.000 ευρώ. Έχουν ξεκινήσει και τα επιδόματα, ανάλογα με τα ισοδηματικά κριτήρια που έχει ο γονέας, η αίτηση για το φοιτητικό επίδομα, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις είναι 1.500 ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις είναι 2.000 ευρώ, από 1.000 ευρώ που ήταν. Οι αιτήσεις αυτές θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και στις 3 Αυγούστου. Δημήτρη, μας κατατόπισες με ακρίβεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλό σας βράδυ. Ως συμφορά χαρακτηρίζουν παραγωγή από τα μακρύβια ηλία στις ζημιές που έχουν υποστεί στα αμπέλια και στις σταφίδες τους από τον Περονόσπορο. Η αυτοψία στα χωράφια αποτύπωσε τα προβλήματα που για ορισμένους παραγωγούς αγγίζουν ακόμα και το 100% σε ορισμένες καλλιέργειες. Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση και αγωνιούν για την επόμενη ημέρα. Αυτά εδώ τα σταφίλια είναι άρρωστα καταρχήν. Είναι χτυπημένα από το μικρόβιο, από τον Περονόσπορο. Και αυτά σιγά σιγά όλα θα ξεραθούν. Όλο μέχρι τον τρίγο θα ξεραθούν. Βλέπετε ότι είναι 100% η ζημιά. Δεν υπάρχει ούτε ένα καλό. Ό,τι βλέπετε εδώ είναι όλα πειραγμένα. Τις πληγές τους μετρούν ακόμα οι αγρότες στην Ηλία που είδαν φέτος την παραγωγή τους να καταστρέφεται ακόμα και στο 100% από τα έντονα καιρικά φαινόμενα και από τις απότομες αναλλαγές από το κρύο στη ζέστη. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που καταγράψαμε στο χωριό Μακρύσια. Η περιοχή δική μας δεν είχε ποτέ τέτοιο πρόβλημα. Παρουσιάστηκε φέτος, λόγω του ότι ο χειμώνας ήταν ξηρός, δεν είχαμε βροχές. Παρουσιάστηκε από το τέλος του Μάρτη μέχρι και αρχές Ιουνίου, είχαμε βροχές συνέχεια. Οπότε ο Μίγητας αυτός ο Περονόσπορος έκανε τη ζημιά του. Δεν μπορέσαμε πολλαπλά ραντίσματα, τα οποία τα επιβαρύναμε και με πολύ ισχυρότερα φάρμακα, δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα. Είδατε τη ζημιά, είναι 100%. Αυτά ξεραίνονται, έχει προσβληθεί εδώ το μίσκος, το οποίο ξεραίνεται σιγά σιγά, αυτό τελειώνει. Αυτό θα τελειώσει. Αυτό τελειώσει, να έχει μαυρίσει εδώ πέρα, οπότε αυτό που πρασινίζει θα ξεραθεί. Η παραγωγή είναι κάτι περισσότερο από προβληματισμένη, αφού η ζημιά είναι τεράστια για τους ίδιους και σε οικονομικό επίπεδο. Το πρόβλημα είναι ότι ο πρωτογενής τομέας καταραίει τελείως. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε πια. Τα έξοδα είναι τεράστια. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Στο τέλος τι μας μένει, η κούραση. Ο Περονόσπορος έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη σταφίδα. Η καταστροφή αγγίζει ακόμα και το 100%, όπως μπορείτε να δείτε. Η παραγωγή είναι σε απόγνωση και αγωνιούν για την επόμενη μέρα. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί στην ηλικία μου, στα 30 μου. Με αυτή τη διαδικασία και αν υπάρχει αυτές οι εξελιχτελιστικές τιμές που υπάρχουν, δεν υπάρχει κίνητρο να ασχοληθώ για τα επόμενα χρόνια. Διάλεξα αυτό το επάγγελμα γιατί μου άρεσε, έχω γεννηθεί μέσα εδώ. Βλέπετε όμως ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη φέτος. Οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις και αυτά του Μαΐου, Ιουνίου έχουν κάνει αυτή την ανυπολόγιστη ζημιά. 100%. Αγγίζει το 100%, μπορεί και να μην τριγίσουμε αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί όπως είδατε ξεραίνονται τα σταφύλια, η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Όπως μας λένε, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος, ενώ πολλοί εγκατέλειψαν την παραγωγή αφού δεν μπορούν πια να τα βγάλουν πέρα. Εμείς τώρα τι ζητάμε, την πολιτεία αν μπορεί να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα, γιατί βλέπετε ότι αν δεν πάρουμε εμείς, δεν θα μπορέσουμε να ξανακαλλιεργήσουμε την επόμενη χρονιά. Θα αρχίσουμε να τα ξεριζώνουμε όπως πάει. Γιατί αν συνεχιστεί μια δεύτερη χρονιά, οι τιμές είναι εξευτελιστικές. Ήδη καμιά δεκαρία που ξέρω εγώ μέσα στο χωριό μου, ήδη τις έχουν ξεριζώσει. Και θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Δεν υπάρχει μέλλον. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα να τα εγκαταλείψω, γιατί με πονάει. Ο πατέρας μου και ο παππούς μου ίδρωσαν για να τα αποκτήσουν όλα αυτά. Και εγώ με τον πατέρα μου συνεχίζουμε αυτή την καλλιέργεια γιατί τα έχουμε μεγαλώσει. Ωστόσο, αν συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια, δεν θα είναι εφικτό οικονομικά και βιώσιμα. Το πολυπόθητο καλοκαίρι, αν και καθυστέρησε φέτος, ήρθε και μάλιστα δείχνει τα δόντια του, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να εισέλθει στον πρώτο φετινό καύσωνα, που για τη Δυτική Ελλάδα και για όλη τη χώρα θα διαρκέσει ένα δεκαήμερο. Μαζί μας ο γεωλόγος προγνώστης Νικόλαος Σερέτης. Κύριε Σερέτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Παναλόγου, καλησπέρα. Δεν έχουμε να πούμε και πολλά. Καλοκαίρι είναι, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά μπαίνουμε σε έναν καύσωνα δεκαήμερο. Όπως φαίνεται, βρισκόμαστε και άλλωστε και ημερολογιακά και στην καρδιά του καλοκαιριού. Θα πάρει το πάνω χέρι η ζέστη το ερχόμενο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα το καλοκαίρι μας είχε πάει πάρα πολύ μαλακά. Μας είχε καλομάθει, θα μπορούσαμε να πούμε.
και έτσι θα μας φανεί κάπως έτσι παράτερο, θα έλεγα, το ερχόμενο διάστημα. Αρχής γεγονόμενης από τις επόμενες ημέρες που αναμένεται να βρεθούμε εκεί μέχρι Τρίτη, Τετάρτη, θα έλεγα, εκεί γύρω στους 34-35 βαθμούς για τη Δυτική Ελλάδα. Δεν αναμένουμε πιο ψηλές θερμοκρασίες μέχρι το μέσο της ερχόμενης εβδομάδας. Από την Τετάρτη, Πέμπτη και μετά φαίνεται να εισερχόμαστε σε πιο βαθιά νερά, θα έλεγα, όσον αφορά τις ψηλές θερμοκρασίες, και έτσι να αρχίσει να μας επηρεάζει και εμάς και το κύμα καύσωμα που φαίνεται για ένα μεγάλο μέρος, θα έλεγα, της Μεσογείου θάλασσης και των χωρών που βρέχει. Και σε τι θερμοκρασίες θα φτάσουμε? Φαίνεται τα τελευταία δεδομένα, με τα τελευταία δεδομένα φαίνεται να πηγαίνουμε αρχικά γύρω στους 38-39 βαθμούς και με το πίξ να σημειώνεται η αποκορύφωση του κύματος καύσωνα εκεί μεταξύ 15 με 20 του μήνα, που μέχρι στιγμή στοιχεία, γιατί μπορούμε να πούμε κάτι έτσι με απόλυτη βεβαιότητα, φαίνεται να χτυπάμε και 40 και στην περιοχή μας. Δηλαδή μέγιστο εκεί 40 με 41 βαθμούς φαίνεται να έχει πόλη Πάτρα στο διάστημα μεταξύ 15 με 20 Ιουλίου. Είναι έτσι οι πιο ακραίες στιγμές που μπορεί να συναντήσει κάποιος στην πόλη της Πάτρας. Σε άλλες περιοχές, όπως είναι για παράδειγμα η Ανατολική Πελοπόννησος, η Ανατολική Στερεά, θα έχουμε και παραπάνω από 40-41 βαθμούς, όπως φαίνεται. Οπότε να φύγουμε όλοι για τη θάλασσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σερέτη. Και να σε ευχαριστήσω, ναι, ναι, και να σημειώσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι χρειάζεται και απαιτούμενη προσοχή στα κύματα καύσωνα. Τα γνωστά, να πίνουμε αρκετά υγρά, να αποφεύγουμε τις ώρες αιχμής να κυκλοφορούμε αν δεν έχουμε κάποια δουλειά. Και έτσι να προφυλάσσουμε τον εαυτό μας κάποιες μέρες. Είναι βαθύ καλοκαίρι, έρχεται, έτσι ας κάνουμε υπομονή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και πάλι. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.